Πρέπει να μιλήσουμε, αλλά δεν μιλάμε γιατί στον Νικόλα άρεσε το κομμάτι μάλλον και έχει πάει να τα ακούσει από μόνο του. Α, σειρά μου ήταν. Νομίζω, δεν ξέρω. Καλά, πες τα σειρά. Δεν θα δούμε το βιντεάκι σου, μα το υποσχέθηκε. Όχι, δεν θα δούμε το βιντεάκι μου. Μήπως να φωνάξουμε τα παιδιά να έρθουν μέσα, να υποδεχτούμε τα παιδιά από Τζούλα και Ντρούπαλ και να δούμε το βίντεο μετά. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Α, έρθουν τα παιδιά. Α, έρθουν τα δύο αγόρια. Γεια, καλώς ήρθατε, παιδιά. Για να έρθουν μέσα. Μαζί μα λοιπόν είναι ο Φώτης Ευαγγέλου και ο Νεκτάριος. Σιλικαρδάκι, απ' την άλλη, απ' την άλλη. Μ' αρέσει πολύ. Δεν τσακωνόσασταν τώρα εκεί μέσα, ε. Λίγο. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Φώτη, γεια σου, Νεκτάρι. Εκεί καλησπέρα, φίλους. Νεκτάρι, τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, για να τα πάρουμε και επί τόπου όλα από την αρχή. Τι ακριβώς είναι το Joomla και το Drupal? Όχι, ρώτα πρώτα τον έναν το ένα και μετά τον άλλον το άλλο. Ωραία. Ωραία. Δες μπλούζι και ρώτα ανάλογα. Joomla και από την Drupal. Οκ. Θες να μας πεις τι είναι το Joomla? Ξεκινάει το Joomla γιατί ουσιαστικά είναι και το πιο δημοφιλές συστηματικής περιεχομένου. Έτσι θα αρχίσει πάντα. Βεβαίως, πάντως ναι. Το Joomla τι είναι? Είναι ένα λογισμικό, ανοιχτό λογισμικό, το οποίο μπορεί κάποιος να πάρει και να φτιάξει εύκολα κάποια websites. Websites δυναμικά, έτσι. Και επειδή οι ανάγκες σήμερα είναι κάπως αυξημένες γενικότερα, έτσι θέλουμε δυναμικό περιεχόμενο, θέλουμε διαχείριση αυτού του περιεχομένου, το Joomla είναι κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Ωραία, άρα με λίγα λόγια, θα έρθουμε και σε εσάς, κύριε, νομίζετε ότι θα μονοπολίσετε το ενδιαφέρον το Joomla. Άρα, για να καταλάβουμε το Joomla, αν δεν ξέρω εγώ, PHP, HTML5, δεν ξέρω τι, με βοηθάει στο να στήσω ένα site, όχι blog. Ακριβώς. Και blog, και blog. Κάθε είδου site. Έχει πολύ χαμηλό επίπεδο εισόδου. Ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα έτοιμα τα οποία μπορώ να εγκαταστήσω. Χρήση γλώσσα είναι αυτή που λέμε την ειδική γλώσσα. Μπράβο, την ειδική προγραμματισμού. Την γλώσσα προγραμματισμού. Δεν χρειάζεται τέτοια. Έχει διακριτή διαχείριση του λογισμικού. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να το εγκαταστήσω σε ένα σερβερ και από εκεί πέρα έχω περίπου 8.000 πρόσθετα. Άπειρα templates, τα οποία προεγκατεστημένα δηλαδή designs προκατασκευασμένα, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω launch ένα site πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σειρά μου είναι τώρα. Το βλέπω, υπάρχει κενό γι' αυτό. Όχι, όχι, ξέρεις τι. Το βλέπω εδώ, έχω τον έναν που είναι Joomla. Έχω τον άλλον που είναι Drupal. Είμαστε εμείς οι δύο που θέλουμε λίγο το WordPress και θα κάνουμε καλή συζήτηση. Κανείς δεν είναι τελείως. Να πριν πάμε στον Νεκτάριο, το Σαββατοκύριακο είχατε. Joomla Day. Joomla Days. Το πρώτο. Το πρώτο στην Ελλάδα. Το πρώτο στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που μας μίλησε ο Νίκος ο Διονυσόπουλος και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Joomla είναι ένα σύστημα ελεύθερου λογισμικού. Μια χαρακτηριστική αρετή του ελεύθερου λογισμικού είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους developers και αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και στους χρήστες. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Η λογική του Joomla είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ενώ διεθνώς το Joomla χρησιμοποιείται περίπου στο 2,7% των ιστοχώρων, στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σχεδόν στο 17%. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούμε το Joomla στην Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωριζόμασταν καλά μεταξύ μας. Αυτό είναι το πρώτο ελληνικό συνέδριο για το Joomla, το οποίο έχει κάτι για τον καθένα. Δηλαδή, είτε είσαι ένας απλός χρήστης, είτε είσαι ένας developer, είτε απλά κατασκευάζεις ιστοχώρους επαγγελματικά ή ακόμα και να φτιάχνεις απλά γραφιστικά θέματα για αυτό το σύστημα. Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις. Το καλύτερο κομμάτι είναι αυτό που γίνεται έξω από αυτή την αίθουσα, στο φουαγέ, που μπορούμε πλέον να συναντηθούμε άνθρωποι που είχαμε μιλήσει μέσα από κάποιο post ή μέσα από κάποιο μήνυμα στο Facebook. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σύστημα και υπάρχει έτσι και ένα μεγάλο κίνητρο για μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς που είμαστε developers μπορούμε να εξελίξουμε τα προγράμματά μας ακόμα περισσότερο γνωρίζοντας ότι πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στη διεθνή αγορά, απευθυνόμαστε και στην εγχώρια αγορά. Όταν βλέπεις το Υπουργείο Παιδείας ή κάποια site cert να χρησιμοποιούν το Joomla, υποθέτεις ότι ένας επιχειρηματής θα το δει αυτό και όταν του πεις ξέρεις θα σου φτιάξει το site με Joomla και είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΡΤ, ξαφνικά αρχίζεις εσύ και αποκτάς ένα άλλο κύρος σαν κατασκευαστής στον χώρο. Κατά
κατά βάση δουλεύουμε με το εξωτερικό και πολύ λιγότερο με την Ελλάδα. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά από χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία. Οπότε εμείς έχουμε επεκταθεί σε όλες αυτές τις αγορές. Αυτό το οποίο κοιτάνε είναι να υπάρχει ένα καλό προϊόν, να υπάρχει ένας καλός κώδικας, να είναι ευκολόχρηστο σαν προϊόν, να υπάρχει τεκμηρίωση και υποστήριξη, και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε. Αναρωτιέμαι πότε θα βάλεις επιτέλους Britney Timberland. Ναι, εδώ με τη Λάουρα λέμε για, για την Britney. 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 Σιγά σιγά Britney. Αλλά τώρα δεν θα μιλήσουμε για Britney, θα μιλήσουμε για... Είπανε το Σάββατο ότι το 16% από τα ελληνικά sites είναι φτιαγμένα σε Joomla. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά τι γίνεται σε εσάς? Σε εμάς, σε πολλά που ότι παγκόσμια, επειδή στατιστικά δεν ξέρω από Ελλάδα τι γίνεται, παγκόσμια είναι 1,5, ενώ αντίστοιχα το Joomla είναι 3 και το WordPress είναι στο 16% νομίζω. Το WordPress είναι πάρα πολύ μεγάλο, καταρχή, γιατί είναι και πολύ πιο εύκολο. Ναι, παιδιά, να πούμε λίγο τη διαφορά που έχει το WordPress. Το WordPress πάλι είναι ένα κάτι σαν CMS, όπως είναι το Joomla και το Drupal. Όχι, σαν CMS. Το WordPress δεν είναι CMS. Δεν είναι CMS, όχι. Είναι blog. Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα για να φτιάξεις blog. Και να φτιάχνεις site στυλ blog, όπως είναι το neolea.gr, πάμε στο χάρη, ή το techblog.gr. Από εκεί και πέρα όμως, άμα θες κάτι παραπάνω ουσιαστικά, πέρα από ένα blog, θέλεις πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, θέλεις ρόλους χρηστών, χρειάζεσαι πολλαπλές ταξινομίες για να κατηγοροποιείς το περιεχόμενό σου, τότε εκεί πέρα πας σε άλλες πλατφόρμες όπως είναι το Joomla ή το Drupal. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ που μου το έχουν σημειώσει, να είναι καλά τα παιδιά. Το site της ΕΡΤ είναι σε Joomla, αλλά και παγκόσμια βλέπουμε ότι ο Λευκός Οίκος είναι σε... Ο Λευκός Οίκος και πολλά άλλα κυβερνητικά site, όπως και το site του Μόμπι, της Τζένιφερ Λόπες. Είναι Drupal. Είναι Drupal, ναι. Α, αυτό σημαίνει κάτι. Joomla, Drupal. Ναι. Κοίτα, Drupal. Θα σου πω ότι οι γκορίλας τρέχουν σε Joomla, έτσι. Εντάξει, μην έχεις. Για να σας κάνω την εξής ερώτηση, για να μην είστε ανταγωνιστές, και αυτό είναι... Συναγωνιστές. Για να πούμε την αλήθεια σωστά. Συναγωνιστές. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πει ο Νεκτάριος ποιες είναι, ρωτάνε και οι τηλεθεατές μας, ποιες είναι οι διαφορές Joomla, Drupal και WordPress. Οι διαφορές είναι βασικά σε θέματα αρχιτεκτονικής. Πώς είναι δομημένη από πίσω ο κώδικας και ποιο είναι το workflow που διαχειρίζει το περιεχόμενο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Άλλη φιλοσοφία έχει το Joomla, άλλη φιλοσοφία έχει το Drupal. Και άλλη φιλοσοφία βέβαια έχει το WordPress, που το WordPress είναι στη φιλοσοφία του blogging, καθαρά. Σε μερικά έτσι. Πρακτικά όμως, αν το δούμε, έτσι, WordPress και Joomla έχουν διακριτή διαχείριση, ναι, που κάνει λίγο πιο εύκολη την είσοδο. Σωστά. Δηλαδή, φανταστείτε σαν πρόγραμμα δεύτερο που διαχειρίζεις το περιεχόμενο. Έχεις μία πίσω οθόνη ουσιαστικά. Ακριβώς. Που βλέπεις το περιεχόμενό σου και διαχειρίζεις το περιεχόμενό σου. Ενώ το Drupal είναι λίγο για πιο advanced. Η διαχείριση γίνεται μέσα. Να σας πούμε λίγο πιο απλά για τον κόσμο. Για παράδειγμα, θέλω να φτιάξω ένα e-shop. Ναι. Τι να χρησιμοποιήσω. Κοίτα, με το Joomla μπορείς να το φτιάξεις. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Νεκτάριος πριν, για τον Drupal θα πρέπει να πληρώσεις κάποιον να το φτιάξει. Το hosting και όλα αυτά όμως, παρόλα αυτά πρέπει να το πληρώσεις. Το hosting εντάξει, δεν είναι. Είναι κοινό για όλα. Είναι κοινό για όλα. Είτε βάλεις WordPress, είτε Joomla, είτε Drupal, το hosting είναι το κόστος. Το ίδιο κόστος. Απλά το Drupal έχει μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Οπότε είναι δύσκολο για έναν χάριο χρήστη να μπει μέσα στον κόσμο του Drupal. Όχι όμως ανθρώπινο. Είπαμε και προηγουμένως ότι και το Drupal και το Joomla δεν απευθύνεται μόνο σε προγραμματιστές, απευθύνεται και σε ανθρώπους που μπαίνουν μέσα και με ένα user interface μπορούν να κάνουν διάφορα πραγματάκια. Συνήθως έχουμε. Τι πραγματάκια δηλαδή. Ναι. Γιατί να πω, ξέρεις τι, ότι θέλω να μου εμφανίσεις τα πιο δημοφιλή άθρα στην πρώτη σελίδα. Αυτό το πράγμα κανονικά θα έπρεπε να χρειαζόταν προγραμματισμό. Έτσι, στο Joomla και στο Drupal μπορείς να μέσα από οθόνες να επιλέξεις ότι ξέρεις τι, εγώ για την πρώτη μου σελίδα θέλω να εμφανίζω τα πιο δημοφιλή άθρα και όχι τα τελευταία άθρα. Κάπως έτσι. Ή ανάλογα ότι θέλω να το προσαρμόσω. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Παρ' όλα αυτά, παραμένει πιο εύκολο, πιο ευκολόχρηστο. Είναι πιο εύκολο, έχει πιο εύκολο user interface για κάποιον που μπαίνει πρώτα στον κόσμο των CMS, σίγουρα το Joomla. Ναι, αυτό ό,τι αφορά το Drupal.
4-5 χρόνια που ασχολούμαι και εγώ με blogging και τέτοια, θυμόμουν ότι από τότε το Drupal είναι έτσι δύσχριστο και κάπως αυστηρό για να πρωτοξεκινήσεις. Παρ' όλα αυτά, έτσι μετά από 4-5 χρόνια είμαστε στο στην τελευταία έκδοση στην Drupal 7. Ενδεικτικά ότι το Drupal ξεκίνησε το 2001, οπότε μιλάμε για 10 χρόνια. Ένα πρόγραμμα που είναι 10 χρονών έχει οριμάσει αρκετά. Στο Drupal 7 έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να κάνει πιο εύκολο τον τελικό χρήστη στη διαχείρισή του. Απλά το Drupal έχει μια πιο abstract λογική, πιο αφηρημένη λογική, με σκοπό να μπορείς να κάνεις, να προσαρμόσεις το περιεχόμενό σου στις δικές σου ανάγκες. Αυτό το και γι' αυτόν τον λόγο είναι λίγο πιο πολύπλοκο στο να μπεις και να πιάσεις και ένα τόσο αφηρημένο σύστημα, να το κάνεις συγκεκριμένο. Αυτό το κάνει και καλύτερο από το Joomla. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει ότι αν κάτι είναι έτσι αυστηρό ή πολύπλοκο, συνήθως είναι και πιο. Το καλύτερο έχει να κάνει με το πρόβλημα. Και τι project έχω να υλοποιήσω για να δεις αν μου κάνει το WordPress, το Joomla ή το Drupal. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Εδώ το spike και εγώ θα το ρίξω και θα πω ότι το Joomla απλά έχει λίγο πιο σύγχρονο framework που λέμε. Δηλαδή, είναι πιο. Αν θες να κάνεις applications, web applications κλπ. Έχει ένα πιο σύγχρονο framework σε σύγκριση με το Drupal και το WordPress, τα οποία, όπως λέμε, είναι procedural το coding. Έτσι, ενώ σε Joomla μιλάμε για object-oriented coding. Μισό λεπτό, γιατί μιλάμε για το file. Μιλήσαμε λίγο τα κινέζικα, αλλά εντάξει. Υπάρχουν τεχνολογίες, τέλος πάντων, που σε ορισμένα πράγματα που είναι μπροστά στο Joomla, υπάρχουν τεχνολογίες που είναι ειδικά στο Joomla. Εν γέννη στερεί από το WordPress και το Drupal, γιατί έχει πολύ φτωχό περιεχόμενο. Και εδώ είναι που, σαν Ελλάδα, σαν Έλληνες developers, έχουμε φτιάξει μερικές κορυφαίες λύσεις παγκοσμίως. Mm-hmm. Ο Νίκος, ο Διονυσόπουλος που είδαμε πριν, που φτιάξει το Akiba Backup, εκατομμύρια downloads σε όλο τον κόσμο. Εμείς, σαν Joomla Works, που έχουμε φτιάξει πάνω από 3-4 εκατομμύρια downloads επίσης παγκοσμίως, έτσι από το 2006. Με το K2, μπορούμε, Joomla και K2 που έχουμε φτιάξει, μπορούμε ουσιαστικά να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν με Drupal και WordPress, έτσι, και να δώσουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία. Έχουμε το Community Builder που φτιάχνεις, είναι πρόσθετα όλα αυτά που σας λέω, το Community Builder, το K2, το Akiba, πρόσθετα πάνω στο Joomla, που ουσιαστικά μπορείς να επεκτείνεις σημαντικά τη λειτουργικότητά τους. Το Community Builder συγκεκριμένα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, το Joomla για να φτιάξεις μια κοινότητα, κάτι σαν ένα μικρό Facebook. Και είμαστε, νομίζω, περήφανοι σαν Έλληνες που μπορούμε και έχουμε τέτοιες λύσεις. Οι ελληνικές κοινότητες τι λένε αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Είναι μεγάλη, δηλαδή ώστε να βοηθήσεις να κατεβάσεις το συγκεκριμένο plugin. Υπάρχει πάντα, δυσκολεύεσαι. Καταρχήν υπάρχει μεγάλη συγκεκριμένη πληροφορία στο joomla.org, που είναι ο βασικός κόμβος από τον οποίο θα πας και θα κατεβάσεις το Joomla και θα μάθεις πράγματα, πώς δουλεύει κλπ. Tutorials, θα βρεις επεκτάσεις, τα λεγόμενα extensions, θα ζητήσεις βοήθεια, θα πάρεις βοήθεια. Από εκεί πέρα έχουμε δύο ελληνικές κοινότητες, το joomla.gr και το joomlafans.gr. Είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Χωρίς να. Να μην μπορεί να συνεχθούν εκεί. χωρίς συγκεκριμένα να καλύπτει προφανώς γεωγραφικά. Απλά γενικότερα στο open source είναι συχνό φαινόμενο η διάσπαση. Όχι η διάσπαση με την κακή έννοια. Η διάσπαση δηλαδή η πολυφωνία. Drupal έχουμε κοινότητες. Drupal έχουμε το drupal.org που υπάρχουν γύρω στου 8.000 developers που συμμετέχουν εκεί πέρα μέσα. Ενδεικτικά είναι ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει γύρω στους 12.500 αναθεωρήσεις του κώδικα. Αυτό κάτι λέει για την ποιότητα. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα υπάρχει το mydrupal.gr. Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, να πάρει κάποιες πληροφορίες στα ελληνικά, μπορεί να σκεφτεί το mydrupal.gr. Εδώ πέρα μας λέει κάποιος ότι το K2 του Joomla είναι αντιγραφή του CCK του Drupal. Να θέλω να πω ότι όλα αυτά που έλεγε ο Φώτης τόσο καιρό το κάνει το Drupal. Από μόνο του δεν χρειάζεται να βάλει άλλα πραγματάκια. Τα κάνει από μόνο. Όχι, δεν το κρύβω ότι το Drupal μας έδωσε πολλές ιδέες. Και υιοθετήσαμε κάποιες από αυτές τις ιδέες, ωστόσο τις μιξάραμε με τη λογική που έχει το Joomla για ευκολότερη διαχείριση και έχουμε φτιάξει το K2 που είναι μια πολύ δυνατή media publishing πλατφόρμα και από ό,τι ακούω μπορεί και να πάει και στο site της. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί βρίσκεται υπό αναθεώρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Οπότε, για να το πάμε λίγο, να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, οι οποίοι δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα από Joomla και Drupal. Μπορεί ένας τηλεθεατής, ένας χρήστης που θέλει να φτιάξει ένα site, να ξεκινήσει να το κάνει μόνος του με τις δύο αυτές εφαρμογές? Βεβαίως μπορεί να το κάνει, είτε διαλέγοντας το Drupal είτε διαλέγοντας το Joomla. Ίσως το Joomla μπορεί να το κάνει λίγο για αρχικά πιο εύκολα, αλλά από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό,
όπως είχε πει ο ίδιος ο Ντρίς, ο πατέρας του Drupal, ουσιαστικά, λέει ότι το πιο σημαντικό το πράγμα στο Drupal δεν είναι το ίδιο το Drupal. Είναι η κοινότητα. Υπάρχουν πολύ υγιείς κοινότητες εκεί πέρα πίσω που μπορείς να πας και να πάρεις, να ρωτήσεις και να μάθεις πολλά πράγματα. Αυτό ίσως να το κάνει αυτά τα προγράμματα πιο σημαντικά και από τα ίδια τα προγράμματα. Δηλαδή, ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία και μαθαίνεις συνέχεια καινούργια πράγματα και καινούργιες τεχνολογίες. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Όλα αυτά που λέμε είναι και το Blogspot αντίστοιχο, έτσι δεν είναι? Εκεί έχουμε ένα θέμα με το URL. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτές τις δύο εφαρμογές να έχουμε στο extension του URL. Το Blogspot απέχει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν είναι πλατφόρμα την οποία θα μπορώ να την κατεβάσω και να την τρέξω ένα δικό μου site. Δεν είναι ανοιχτού λογισμικού. Είναι μια υπηρεσία την οποία μπορώ να τη χρησιμοποιήσω δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν ελεύθερα να την κατεβάσω. Άρα, δικό μου το λάθος δεν είναι αντίστοιχο με το Drupal. Λες ότι το διαβάζεις από τηλεθεατή. Όχι, όχι, το έχω πει. Ναι, θα σου πω μετά, δεν μπορώ να στον αέρα. Το Joomla και το Drupal είναι εφαρμογές που κατεβάζεις στον υπολογιστή και τις ανεβάζεις μετά ξανά σε κάποιο σερβερ. Και παιδιά, να πούμε κάτι τελευταίο. Δηλαδή, ένα ενδεικτικό κόστος για κάποιον που θέλει να φτιάξει ένα site. Οκ. Χρησιμοποιούμε Joomla, χρησιμοποιούμε Drupal ή WordPress. Εγώ WordPress, παιδιά, σας προτείνω. Δεν μίλησα τόση ώρα, WordPress σας προτείνω. .org. Λοιπόν, πόσα χρήματα, δηλαδή να τσιμπήσει το domain name το ελληνικό.gr για δύο χρόνια ενίκιο και ένα σερβερ, με τι ξεκινάει? Με 100 ευρώ δολάρια το χρόνο. Άρα είναι σημαντικό αυτό να πούμε ότι και το κίνητρο, ας πούμε, όχι το κίνητρο, μα το κόστος για να το κάνει, 100 ευρώ, δεν είναι. Όποιο έκανε, θα πρέπει να το ανεβάσει σε σερβερ. Δεν γίνεται αλλιώς. Και στατική σελίδα, αν θες να το ανεβάσεις, πρέπει να πληρώσεις ένα σερβερ. Και το κόστος αυτό είναι τόσο χαμηλό. Το θέμα είναι ότι θεωρητικά τα κόστη μετά κάπου εκεί αρχίζουν και σταματάνε. Δηλαδή, αν θες να ανεβάσεις ένα site και με Drupal και με Joomla, μπορείς να το κάνεις μόνος αν θες. Δεν μιλάμε για proprietary λογισμικό, το οποίο πρέπει να πληρώσεις πολύ ακριβά σε κάποια άλλη εταιρεία. Ναι. Να πάρεις ένα license, δηλαδή, το οποίο κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Και νομίζω κιόλας ότι σε κάποια περιβάλλοντα, άμα νοικιάσεις ούτως ή άλλως κάποιο σερβερ, μέσα από το φαντάστικο cPanel και τέτοια, και το installation αυτόματα δεν γίνεται. Τουλάχιστον στο WordPress και Joomla, ναι, Drupal δεν ξέρω. Και υπάρχουν και hosting υπηρεσίες που φιλοξενούν στις σελίδες που έχουν και δικές πλατφόρμες που με ένα κλικ σου κάνουν εγκατάσταση σε Joomla. Το Drupal Gardens. Είναι Drupal Gardens, παραδείγματος χάρη. Αυτό που είπες για το Drupal Gardens. Το Drupal Gardens είναι ουσιαστικά έτσι. Και το κάνει ένα service. Το κάνει πολύ καλύτερα και από το ίδιο το Drupal. Γιατί έχουν προσαρμόσει το interface ώστε οποιοδήποτε να μπει μέσα και να αλλάξει τα χρωματάκια, να αλλάξει πέντε πράγματα. Τέλεια, παιδιά, θα ξανασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα. Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά δεν θα φύγουν ακόμα. Όχι. Ενώ ότι έχουν απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτό, έχεις καμία ερώτηση, μισό λεπτάκι να μπει πάντα. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Α, θες να το κάνουμε έτσι. Ναι, να το κάνουμε έτσι. Σας είπαμε.